Καλά είστε. Καλά εσείς. Ξαναβρεθήκαμε. Καλά είστε. Καλά. Καλά. Καλά κύριε. Μας βλέπουμε. Μας βλέπουμε. Το πρόβλημα. Μου βάλετε το τακτοποίησα. Πουργιά της Γίνης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λόγος που δεν είστε πατρίβο. Τι κάνεις. Ευχαριστούμε για αυτό που κάνατε. Δώσατε ανάσα σε 5.000 οικογένειες. Και ήσουν και μαζί μας από το 2011, το 2012, θυμάσαι, τις φορείς μαζί μας. Να είσαι καλά πάντα. Να είστε καλά, καλά παιδιά. Χωρίς αντίπαλο. Εντάξει τώρα, υπερβάλλεις. Αφορούν δίκαια αιτήματα και όταν είναι και μαζικοί έχουν αποτέλεσμα. Είναι γεγονός, Πρόεδρε, ότι πράγματι... Δηλαδή, εγώ δεν θέλω να μπω... Πάρτε μια καρέκλα. Εγώ δεν θέλω να μπούμε στη λογική ότι η κυβέρνηση, ναι, η κυβέρνηση, αλλά εσείς δώσατε τον αγώνα. Και ότι εμείς, όποτε βρίσκαμε καθόλου τη διάρκεια αυτής της τριετίας που ήμασταν στη στενή παρακολούθηση, έστω και μια χαραμάδα για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα των πολλών, το κάναμε πράξη. Από εκεί και πέρα, αυτό που εγώ θέλω να επισημάνω είναι ότι πρέπει να καταλάβει και η ελληνική κοινωνία ότι όταν θέλεις να υπερασπιστείς την κοινωνία την ίδια και να την προασπίσεις και να έχεις κοινωνικό κράτος και να έχεις μια αποτελεσματικότητα και ως κράτος απέναντι σε φυσικές καταστροφές και κινδύνους, δεν μπορεί να λες ότι το ένα προς ένα, που ήταν ένα προς πέντε και το κάνουμε εμείς ένα προς ένα, θα το ξαναπάω στο ένα προς πέντε. Δεν μπορεί να λες ότι γενικά όλο το δημόσιο δεν λειτουργεί κανένας, είναι τεμπέληδες, είναι χαραμοφάιδες. Πώς θα γίνει, ρε παιδιά. Γιατρούς, νοσοκομεία, κοινωνικούς λειτουργούς, πυροσβέστες. Χρειαζόμαστε. Αλλιώς δεν υπάρχει κράτος. Να τα δώσουμε όλα σε ιδιώτες και να τελειώνουμε. Αυτή είναι η βασική, αν θέλετε, και ιδεολογική και πολιτική διαφωνία και αντιπαράθεση που έχουμε μια άλλη αντίληψη, η οποία εφαρμόστηκε και γι' αυτό χρεοκοπήσαμε. Δεν χρεοκοπήσαμε, όπως λένε κάποιοι, επειδή οι δημόσιοι υπάλληλοι ήταν τεμπέληδες. Αυτό μας λέγανε ο Σόιμπλε και άλλοι. Χρεοκοπήσαμε γιατί κάποιοι βγάζανε περιουσίες κάνοντας το κράτος πελάτη και τις βγάλαν στο εξωτερικό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Βεβαίως και έχει στρεβλώσει το δημόσιο. Βεβαίως αυτές τις στρεβλώσεις εμείς ερχόμαστε πρώτοι να τις αντιμετωπίσουμε τώρα. Αλλά να αντιμετωπίσουμε τις στρεβλώσεις όχι διαλύοντας τον δημόσιο τομέα. Και με αυτή την έννοια, εγώ θεωρώ μια μεγάλη κατάκτηση αυτό που καταφέραμε. Να πείσουμε και τους εταίρους μας και τους θεσμούς, γιατί αυτό το κάναμε σε. Εντός μνημονίου, έτσι όχι τώρα. Λοιπόν, να τους πείσουμε ότι υπάρχουν ανάγκες πάγιες και διαρκείς και οι οποίες πρέπει να καλυφθούν με μόνιμο προσωπικό. Και αυτή είναι και μια μάχη που δώσαμε και για τα νοσοκομεία, όπου το Συμβούλιο της Επικρατείας μας δικαίωσε, εκεί όπου για την καθαριότητα η λογική νεοφιλελεύθερη ήταν τα πάντα σε ιδιώτες. Τι έγινε όμως, και λιγότερα και περισσότερα ξόδευε το ελληνικό δημόσιο και γινόταν και η εκμετάλλευση, η απίστευτη, η αδιανόητη απέναντι σε εργαζόμενους όπου τα μισά λεφτά τους τα παίρνουν. Αυτή η πραγματικότητα την οποία τη γνωρίζετε όλοι σας. Άρα λοιπόν το μήνυμα είναι ότι δώσατε έναν αγώνα και ότι ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Αυτό είναι γεγονός, Πρόεδρε, ότι ο αγώνα μας ήταν δίκαιος, δεν είχε κομματική ταμπέλα, παίξαμε καθαρά, το δικαιούμαστε. Σαφώς η παρέμβασή σας ήταν καταλυτική, γιατί λύθηκε αυτομάτως και ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα. Δεν είναι μόνο σε προσωπικό επίπεδο των πυροσβεστών, λύθηκε και ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα. Όταν π.χ. φανταστείτε στα Χανιά 100.000 κόσμος, μία πυροσβεστική υπηρεσία με 7 άτομα προσωπικό, τι θα κάνει. Να γυρίσουμε λίγο το χρόνο να δούμε ότι αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος είχε πει ότι 2 συμβάντα δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε. Αυτό είχαμε φτάξει. Άρα λοιπόν
λύθηκε ένα κοινωνικό μεγάλο πρόβλημα που προασπίζομαι και τη ζωή και την περιουσία του συνανθρώπου μας. Αυτό καταφέρω. Πού από τα Χανιά? Στα σύνορα με τον Παυλή. Σφακιά. Από Κόρονας. Από Κόρονας. Για να πας στα Σφακιά, περνάς από μένα. Φέρω. Έχω διόδια εκεί. Το θετικό είναι ότι παρθήκαν κύριες και μεγάλες αποφάσεις και πρέπει να ομολογήσουμε ότι η μοναδική κυβέρνηση που πήρε αυτές τις δύσκολες αποφάσεις και κάτω από αυτές τις πιέσεις, όπως είπατε, εμείς από τη μεριά μας θέλουμε να ευχαριστήσουμε πολύ την κυβέρνηση, εσάς προσωπικά και την κυρία Κυροβασίλη, που ήταν από πάνω μας